Έλα, φίλε, έλα λίγο. Δείξτε ωραίες εικόνες από τις στολές. Όλη του τη ζωή είναι ράπτης, αλλά αυτά τα οποία φτιάχνει είναι αριστουργήματα. Θα δείτε εδώ καταπληκτικά αριστουργήματα. Και αυτοδίδακτος από ναι, 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 ναι. Στολές, θα μας τα πει και ο ίδιος. Φορεσιές. Γιατί τώρα θα του πούμε μια καλημέρα. Αγαπάει ο άνθρωπος τόσο πολύ τη δουλειά αυτή. Προφανώς είναι ερωτευμένος με τη δουλειά αυτή. Που λέει, να έρθει ένα παιδί, να το διδάξω, να του μάθω αυτή την αγάπη και να του δώσω και την επιχείρηση. Δεν το ακούς αυτό το πράγμα καθημερινά. Για να είναι η Βικτωρία Δαράτου να μας τα πει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο τον Πλακίδα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία μου. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε τον κύριο Πλακίδα εδώ. Είμαστε στην κατοχή Μεσολογγίου, εδώ στο εργαστήριό του. Τον βρήκαμε εδώ στη ραπτομηχανή, πρέπει να σας πω. Καλά το είπα, είναι ερωτευμένος ο άνθρωπος. Ναι. Είναι ερωτευμένος με αυτό που κάνει. Στο φουλ. Στο φουλ ερωτευμένος με αυτή τη δουλειά. Σαν επάγγελμα 34 χρόνια. Δεν έχω σταματήσει ενελιπώς να κάνω φορεσιές, κοσμήματα και τα όπλα που χρησιμοποιούσαν στην Επανάσταση σε αντίγραφα. Δουλεύω συνέχεια, υπάρχει δουλειά, δόξα τω Θεώ, γιατί η δουλειά γίνεται σωστή και αντίγραφα γίνονται όλα με τα σωστά υλικά, τα σωστά κεντήματα και φεύγουν όλα αυτά για τους χορευτικούς συλλόγους, τους ιδιώτες, τους αναβιωτές. Όχι μόνο για Ελλάδα να πούμε ότι έχει φτάσει, οι στολές σας έχουν φτάσει όπου, όπου χτυπά καρδιά της Ομογένειας. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου υπάρχει Έλληνας, υπάρχει και φορεσιά με το όνομα Πλακίδας. Έτσι, έτσι. Γιατί φτάσατε τώρα στο σημείο να πείτε κάποιος, ρε παιδιά, να τον εκπαιδεύσω και ας του δώσω και την επιχείρηση. Στα 34 χρόνια που δουλεύω, δεν βρέθηκε ποτέ κανένας να θέλει να μάθει την τέχνη. Όλοι τους αρέσει να φοράνε τις φορεσιές, χαχαχά και χουχουχού. Α, και μέχρι εκεί. Αυτά να μάθει κανένας την τέχνη, δεν ενδιαφέρεται. Ούτε και ράφτη ακόμα ψάχνουμε να βρούμε να δουλέψει στο εργαστήρι που ξέρει ραφτική απλά. Και αυτός δεν υπάρχει. Γιατί όλοι παίρνουν επιδόματα και κάθονται γιατί απάνω να δουλέψουν. Άρα Νίκο είσαι γενικός διευθυντής προϊστάμενος προσωπικού, κατώτατο και κατώτερο προσωπικό ταυτόχρονα. Πολίσεων. Ναι, αλλά γλιτώνεις και 20 ημεροκάματα. Τα πάντα όλα. Κοίτα, για να κάνεις τη δουλειά που είναι δύσκολο, θέλει μεράκι και ταλέντο. Δεν μπορεί ο καθένας τώρα να ασχοληθεί. Φυσικά, όλες οι δουλειές πρέπει να τις αγαπάμε. Γιατί αν δεν αγαπήσουμε αυτό που κάνουμε, δεν θα μας αγαπήσει, δεν θα μας αποδώσει. Και καλά, εμείς οι άντρες δεν ασχολούμαστε με την ραπτική εκτός από διάφορα πρικισμένα άτομα όπως εσύ. Κάποια κυρία, ούτε κυρία. Η συγκεκριμένη όμως ραπτική δεν ήταν ποτέ σε γυναικεία χέρια. Ήταν οι λεγόμενοι ραφτάδες, γιατί τότε δεν είχαν καταστήματα, ήταν πλανόμενοι στις επαρχίες στα χωριά και έτσι τους είπαμε ραφτάδες και όταν άρχισαν να μπαίνει στη ζωή μας η μόδα με τα φράγκια καταδυτικά ρούχα, ξεχωρίσαν οι ελληνοράπτες που κάναν τα ελληνικά και οι φραγκοράφτες που κάναν τα δυτικά, τύπου τα κουστούμια. Τα φράγκια καταδυτικά, τα κουστούμια. Πάντα ήταν σε χέρια αντρικά. Ναι, ναι. Παιδιά, κάτσε να δούμε τώρα. Όποιος πάει να μάθει τη δουλειά και μείνει εκεί, θα του γράψει και την επιχείρηση. Κάτσε, να γίνουμε λοιπόν κάτι σαν να το διαφημίσουμε. Το έχω πει αυτό, ο μόνος όρος που κάποια κομμάτια είναι γνήσια από την Επανάσταση και ύστερα, θέλω να τα κάνω ένα μουσείο, ένα σχολείο τέχνης, να μπορούν σήμερα που είμαι και εγώ στη ζωή, να έρχονται άνθρωποι που θέλουν ακόμα από περιέργεια να δουν πώς γινόταν ένα ρούχο ή ένα κόσμημα, να τους δείχνουμε πώς γινόταν αυτό. Βικτωρία, ξεναγήστε μας λίγο όσο μιλάει ο Νίκος. Ναι, δείτε εδώ. Δείτε λοιπόν τι φτιάχνει εδώ. Για περιγράψτε μας λίγο. Αυτό είναι φεσάκι γυναικείο. Χρυσοκλωστή. Με χρυσοκλωστή και τιμένα. Βικτωρία, βάλτε να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς φοριέται αυτό. Αλλά έχει εδώ παράδοση με τα καπέλα. Η Βικτωρία. Πώς φοριέται, κύριε Νίκο, αυτό. Έχει καταπληκτικό. Ορίστε. Ή στην κορυφή πάει ακριβώς. Το βλέπεις. Αυτό είναι. Είναι μικρό το νούμερο. Μου πέσε μικρό, Νίκο μου. Δεν πειράζει. Σου πηγαίνει πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Και με τα σκουλαρίκια πάει. Βέβαια, τα σκουλαρίκια είναι από τον κύριο Νίκο. Τι λες τώρα. Έχει φτιάξει ο ίδιος. Οπότε, είναι, βέβαια. Δηλαδή φτιάχνει βέβαια ο άνθρωπος από σκουλαρίκια και στολές μέχρι ρέπλικες όπλα. Βέβαια. Πάντα. Για να δούμε λίγο. Εδώ. Να το. Αντίγραφο από νηφικό φόρεμα της Αράχοβας. Το συγκεκριμένο πρωτότυπο βρίσκεται στο μουσείο. Λοιπόν, άμα το δει κάποιος αυτό, θα πεις ποια είναι αυτή η χρυσοχέρα που το έφτιαξε. Και βγαίνει μου στα καλή ο Νίκος και λέει: Εγώ είμαι ο Χρυσοχέρης. Γιατί η ιστορία είναι αυτή που είπε τώρα ο Νίκος. Ήταν οι ραφτάδες με τα φράγκικα
και οι ραφτάδες οι άλλοι. Πώς θα κάνουμε, έτσι ήταν οι... Ελληνοράφτες. Οι Ελληνοράφτες, έτσι ήταν η παράδοση. Πολύ σωστά. Κοίτα, φίλε, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Συνέχεια, έχουμε εδώ φεσάκια παλιά. Mm-hmm. Έχουμε μια φέρμελη. Με τα μανίκια. Γυλαίκο, δηλαδή. Το γυλαίκο. Ναι, ναι. Το εορταστικό, δεν είναι του πολέμου αυτά, ναι. Και όπως είναι, ναι. Και όλα αυτά εδώ που τα έχω φτιάξει αυτά. Μπράβο, ρε φίλε. Την μέρα που βλέπουμε, έγινε τις μέρες της καραντίνας. Ας τις μέρες καραντίνας δεν κουράστηκες, έφτιαχνες. Α, τότε έκανα τα πιο όμορφα έτσι, όλα όμορφα. Ποιον έχεις οπερατέρ, ποιον έχεις οπερατέρ, τον κύριο Δάρμα. Ο Απόλλων Δάρμας. Απόλλωνα, ξέρει αυτός, Απόλλωνα, είσαι ευαίσθητη ψυχή. Όσο μιλούσατε, ξέρεις τι έκανε. Είχε πάει στο καθρεφτάκι και σας έκανε πλάνο. Τι έκανε, για δείξε τι κάνεις, Απόλλωνα, γίνα Απόλλωνα στο καθρεφτάκι, στο καθρέφτη που ήσουν πριν. Να σας στείλει ο Απόλλωνας. Απ' την άλλη μεριά. Να σας στείλει ο Απόλλωνας που φόρεσε φορεσιά όταν ήρθε το πρωί. Ο Απόλλωνας. Τον έλυσε. Ο κύριος Νίκος να δοκιμάσει μία. Ναι, βέβαια, πρωί-πρωί. Παιδιά τα καλύτερα. Λοιπόν, την αγάπη μας, παιδιά, την αγάπη μας. Κυρία Δαράτου. Καλημέρα σε όλους. Επικοινωνού, όποιος θέλει θα επικοινωνεί, θα δίνει στα στοιχεία. Όποιο θέλει να μάθει την τέχνη περιμένει και να πάρει την τέχνη. Βέβαια. Έτσι, να του φέρουμε σε επικοινωνία. Σωστή. Να τσεκάρουμε, μην είναι κανένα φαρσέρ και αυτό, του σοβαρού άνθρωπου. Την αγάπη μας, παιδιά. Βέβαια, βέβαια. Θέλει, θα δώσουμε ένα καφέ. Μα περάσει πρώτα από εμά. Μιλάμε για την πιο καλή μου αγάπη. Έτσι, έτσι, έτσι. Φιλιά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.